Ζακέτα να βάλεις! Ναι, δεν το λέω εγώ, το λέει η βουλίτσα κανονικά. Τζουτζου μπρίνια μου, καλώς ήρθατε στο δεντρόσπιτό μας. Είμαι ο Βαγγέλης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο. Όπως θα διαβάσατε και από τον τίτλο, στο σημερινό επεισόδιο θα δείτε ατάκες. Ατάκες της Ελληνίδας μάνας. Ατάκες που εσείς έχετε στείλει, που στέλνατε τόσο καιρό στο δεντρόσπιτο και στο TikTok και στο Instagram και εδώ στο YouTube, και φυσικά μάζεψα τις περισσότερες, όσες μπορούσα, τις έκανα 5 βιντεάκια και θα τα δούμε όλα μαζί. Η δικιά μας λοιπόν Ελληνίδα μάνα, η Βουλίτσα, θα αναλάβει να πει όλες αυτές τις ατάκες. Έτσι, σαν μια βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη από ατάκες της Ελληνίδας μάνας. Πάμε να τις απολαύσουμε. Φύγαμε! Πού πας, παιδάκι μου, πριν ξεκινήσει το βίντεο, δεν θα πρέπει να κάνεις όμως και μια εγγραφή? Έτσι, μια εγγραφή εδώ, στο δεντρόσπιτό μας, πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις, και πάτα και ένα like και κάνε και ένα share και κάνε και ένα comment. Ό,τι μπορείς και ό,τι θες. Άντε, τώρα πάμε στο βίντεο. Θέλετε να πεθάνω? Θα με πεθάνετε! Ζακέτα να βάλεις! Θα σας παρατήσω και θα φύγω! Σκουλίκια θα πιάσετε εδώ μέσα! Δεν κατάλαβα! Είμαι εγώ η δουλάρα σας εδώ μέσα! Ρόγε! Τα παιδάκια στην Αιθιοπία πεινάνε! Τι το πέρασες εδώ μέσα, ξενοδοχείο? Α, μου σηκώσατε μπαϊρά! Και την πόρτα! Η πόρτα αυτή εγώ την έχω πληρωμένη, όχι εσύ! Ακούκι! Σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι! Αυτά όταν κάνεις δικό σου σπίτι! Αλλά δεν φταίει κανείς! Εγώ φταίω! Στάλεγα εγώ! Θα γίνεις μόνο και θα με καταλάβεις! Πώς να μην αρρωστήσεις που βγαίνεις εξολουσμένη! Μόρ' θα με θυμηθείς, αλλά θα είναι αργά! Δεν θα κάνεις δικά σου παιδιά! Ο Γιώργος που διάβαζε. Εγώ μόνο πότε θα πεθάνω δεν ξέρω. Άμα έρθω εκεί θα σου πω εγώ. Αχ, ουέ κι αλλή μονά σου. Να πεθάνω να ησυχάσω. Μην ακούσω κιχ. Πεινάς, πίδα, πόρτα. Σε βάρκα γεννήθηκες. Α, θα με δεις όπως δεν με έχεις ξαναδεί. Αχ, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Ορίστε, ορίστε, φωνάζω, μας ακούει και ο κόσμος! Θα τα πούμε όταν πάμε σπίτι! Μπα, το βρήκες στο δρόμο! Δεν το βρίσκεις! Άμα έρθω εγώ και το βρω! Γιατί, γιατί το λέω εγώ! Να σου δώσω μια ξανάστροφη, να σου πω εγώ! Σε πιάσω το μαλλί και να σε φέρω δυο φούρλες, να σου πω εγώ! Κούνια που σε κούναγε! Ξεράδια ξέρεις! Μαμούνια! Μωρέ, έχεις να φας πολλά καρβέλια ακόμα! Κανόνισε την πορεία σου! 100 η αλεπού, 101 το αλεπουδάκι γίνεται! Δεν γίνεται! Πα, μόνο εγώ λείπω από εδώ μέσα! Τι αμαρτίες πληρώνω, Θεέ μου! Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κόψε το λαιμό σου! Έτσι όπως τα έκανες, λούσου τα τώρα! Αλλά δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω! Τα λέω εγώ, αλλά ποιος μ' ακούει! Έχεις μια γλώσσα μεγαλύτερη από τον πόη σου! Αχ, η καρδιά μου! Σβήνω! Άσε λίγο αυτό το ρημάδι το κινητό! Αποβλακώθηκες! Αυτό να μου το θυμηθείς όταν πάμε σπίτι! Κάτσε, κάτσε να έρθει ο πατέρας σου και τα λέμε μετά! Όταν πεθάνω θα καταλάβετε την αξία μου εδώ μέσα! Βέβαια! Αυτός που παίρνει άριστα είναι ο βλάκας! Εσύ είσαι ο έξυπνος! Τα μυαλά σου και μια λίρα! Ορίστε, ορίστε! Κάνε παιδιά να δεις καλό! Δεν κατάλαβα! Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημερά! Τι ρόλο παίζω εγώ εδώ μέσα! Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις Ελληνίδες μάνες! Και σε όλες τις μάνες γενικότερα! Μουα! Κορίτσια μου! Γεια σου, Βουλίτσα! Αυτές λοιπόν ήταν οι ατάκες της Ελληνίδας μάνας από την αγαπημένη μας Βουλίτσα. Πόσες ξέχασε να πει, Για πείτε μου πόσες ατάκες ή ποιες ατάκες σας έλεγε η δική σας μαμά.
πόσες ατάκες αναγνωρίζετε εσείς ότι λέτε σαν μαμά ή πόσες σας έλεγε η μαμά σας παλιότερα. Ποιες ξεχάσαμε. Για γράψτε όλες τις πληροφορίες εδώ. Μήπως κάνουμε και επόμενο βίντεο, γιατί όντως είναι πάρα πολλές και δεν ξέρω αν τις είπαμε όλες. Ε? Σίγουρα ξεχάσαμε. Σίγουρα έχουν ξεχαστεί πολλές. Γράψτε ποιες ξέχασα εδώ κάτω για το επόμενο βίντεο. Και αν μαζευτούν πολλές θα κάνουμε και δεύτερο part. Προς το παρόν, από μένα το Βαγγέλη και το δεντρόσπιτό μας, bye! Αυτά. Ουφ. Και τώρα που τελείωσε το βίντεο, εγώ χαλαρώνω με το καφεδάκι μου. Σήμερα έχω καφεδάκι με άρωμα καραμέλας. Λοιπόν, περιμένω να κάνεις την εγγραφή σου, περιμένω αν θες να δεις και παλιότερα βίντεο, να δεις τα προτινόμενα, ό,τι θες με την ησυχία σου, εγώ δεν θα ενοχλήσω καθόλου με την ησυχία σου. Α, ωραία. Τι. Μη με κοιτάς παιδί μου, κάνε την εγγραφή σου, άσε με μένα να πίνω το καφεδάκι μου. Εσύ με την ησυχία σου, κάνε την εγγραφή σου. Κοίτα τον, με κοιτάει. Καλό, δεν θα πω τίποτα. Θα κάθομαι εδώ και θα περιμένω. Μ?